ύμνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Γέμισε η ψυχή μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, γέμισε η ψυχή μας με θεία γαλήνη και μυστική εφροσύνη από τον Άγιο Εσπερινό που κάναμε τη εορτή της Αγίας Κέρπης, της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτό και υπαρθέν Μαρίας. Πώς και με τι να την ευχαριστήσουν εκείνη η οποία ποτέ και με τίποτε δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας αφήνει. 2000 τώρα χρόνια είναι μαζί μας και δεν ξεκουράζεται καθόλου, δεν αναπαύεται ούτε στιγμή, αλλά μας φροντίζει στοργικά με όλους τους τρόπους, με γνωστούς και άγνωστους και περισσότερο με μυστικούς τρόπους. Έτσι είναι η Μητέρα του Χριστού, η Μητέρα η δική μας. Γι' αυτό μας συμφέρει και πρέπει να τη σκεπτόμαστε κι εμείς, να την επισκεπτόμαστε νοερά, την αγαπάμε, της μιλάμε, να κουμπάμε πάνω της ψυχή και το είναι μας, τα προβλήματα και τα βάσανά μας, τους πειρασμούς και τις στενοχώριες και όλα μας τα δεινά. Και συνάμα και τις πολλές και γάδιες όσο γίνεται ευχαριστίες μας. Να την ευχαριστούμε, να αναγράφουμε σε αυτήν τα νικητήρια και να τις είμεθα ευγνώμονες όταν τουλάχιστον μπορούμε και όσο δυνάμε. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο. Γιατί η ψυχή που ευχαριστεί είναι ανοιχτή ψυχή και γεμάτη ψυχή. Ο Σατανάς δεν μπορεί να ανεχθεί την ευγνωμοσύνη και τη δοξολογία κατά κανέναν τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς κάνει τα πάντα προκειμένου να μην μας αφήσει να ευχαριστήσουμε, να μην μας επιτρέψει να δοξολογήσουμε, και μας ρίχνει στην κλαψοφαγούρα, στην απελπισία, στην απόγνωση, στην απεσιοδοξία. Έχει γίνει πια και απεσιοδοξία και απελπισία και ο μηδενισμός τι, τρόπος ζωής και υπάρξεως. Παλαιότερα αυτό είναι το πολυτέλεια, έτσι το ονομάζει ο Παπαδιαμάντης. Τώρα πια δεν είναι το πολυτέλεια ούτε μόδα. Είναι σχεδόν μόνιμη κατάσταση για τους περισσότερους. Και βέβαια έχουμε και ένα δίκιο, γιατί πολλά και δύσκολα γίνονται και συμβαίνουν, και επόμενο είναι να απελπιζόμεθα. Άλλωστε καραδοκεί και ο αρχαίκακος όφης με τα όργανά του κάθε στιγμή και ώρα να το επιτύχει αυτό. Και δυστυχώς το επιτυχάνει και μαυρίζει τις ψυχές μας και δυσκολεύει τη ζωή μας και μας φέρνει σε κατάσταση αρνητική. Όμως έρχεται στιγμή και ώρα κατά την οποία όλα αυτά φεύγουν. Ξαστερώνει ο νους, η ψυχή μαλακώνει και εφραίνεται η καρδιά μας. Τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει μόνο το κακό, αδελφοί μου. Το κακό είναι μειών στην ουσία. Εκείνο που είναι ουσία και οντότητα και πραγματικότητα είναι το καλό. Είναι ο Θεός μας και ό,τι βγαίνει από εκείνον. Και κάτι άλλο. Οι περισσότερες πράξεις που γίνονται πάνω στη γη μέχρι αυτή τη στιγμή είναι οι καλές. Αυτό το ξέρουμε. Είναι οι καλές, οι αγαθές, οι ωφέλιμες, θετικές, οι ευεργετικές και οι λιγότερες, πολύ λιγότερες, οι κακές. Γι' αυτό και ισορροπεί ο κόσμος. Τι γίνεται όμως? Το κακό κάνει θόρυβο, κάνει σαματά,
σαν το άδειο το βαρέλι, και θέλει να το μάθουν όλοι, το πληροφορηθούν όλοι, να φοβηθούν όλοι και να υποταχθούν όλοι σε αυτό, ενώ το καλό δεν θορυβεί, εργάζεται με ταπεινές διαδικασίες και τρόπους και μέσα, και τι κάνει, στηρίζει τον κόσμο, φροντίζει την οικουμένη και περιποιείται την κάθε ύπαρξη, την κάθε ανάσα, την κάθε πνοή, την κάθε οντότητα. Όταν φοβερά λιγοστέψει το καλό, τι θα γίνει τότε? Θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει πολύ σύντομα, γιατί δεν θα αντέχουμε πια οι άνθρωποι. Θα συντομεύσει και το χρόνο της δοκιμασίας και το χρόνο του ερχομού του, γιατί ο Χριστός μας έχει μονάκριβους, μας έχει δικούς του, κατά δικούς του, μας πλήρωσε με το αίμα του και τη ζωή του και μας θέλει. Και όταν κοιτάζει και δεν μας βλέπει κοντά του, παθαίνει, στενοχωριέται, του λείπουμε, υποφέρει. Και τι κάνει τότε? Παίρνει τους δρόμους της οικουμένης, τους πολλούς και διάφορους δρόμους, και τρέχει να μας βρει και μας κυνηγάει και μας καταδιώκει πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Βάζει την Παναγία μας, βάζει τους Αγίους, βάζει τους Αγγέλους, βάζει τους δικαίους. Καμιά φορά βάζει και τους δαίμονες, αδελφοί μου, για να μας φέρει κοντά του. Κάποιος είχε μάθει την προσευχή, την αδιάλυτη προσευχή, και την έλεγε και φρενότανε, και οι άλλοι που τον έβλεπαν τον γαμάρωναν και τον ζήλευαν και του λένε κάποια φορά: πώς, αδελφέ μου, εσύ έφτασες σε αυτή την κατάσταση και έλαβες αυτό το δώρο? Και εκείνος τι τους λέγει? Ο δαίμονας με ανάγκασε. Γιατί, λέει, ο δαίμονας ανάγκασε? Διότι με πολεμούσε τόσο πολύ, με έφερε σε δύσκολη θέση. Νόμιζα πως δεν έχω άλλη ώρα και πως θα πνιγώ και θα χαθώ και θα εξαφανιστώ. Και τότε αναγκάστηκα να προσεύχομαι όλο και συνεχώς και εγκάρδια, με δάκρυα, με όλη μου την ψυχή, με όλο μου το είναι. Και σε κάποια στιγμή με κατέλαβε αυτή η χάρη της προσευχής και έμεινε μέσα μου και το έχω. Ο ευεργέτης μου είναι ο Σατανάς. Για κοιτάξτε, αδελφοί μου, τι γίνεται. Γιατί μπορούσε ο Κύριος, αφού έπεσε ο αρχαίκακος όφης και οι συνακολουθήσαντες άγγελοι του, να τον κλείσει στην Άβυσσο, στην αιωνία καταδίκη και κόλαση. Και όπως βλέπουμε, και τον αφήνει απ' έξω για να μας κοσκινιάει, για να μας κοσκινίζει, βέβαια, να μας δοκιμάζει. Και τι? Να ερχόμεθα σε απελπισία και απόγνωση, να μην λατρεύουμε πια το εγώ μας και να μην έχουμε πεποίθηση μεγάλη στον εαυτό μας. Και τι? Να πέφτουμε ύστερα στην αγκαλιά του Χριστού και στην αγκαλιά της Εκκλησίας του. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι εκβιασμός? Εκβιασμός μόνο το κακό είναι, αδελφοί μου, και βιασμός της ανθρωπίνης υπάρξεως. Αυτό τι είναι? Αγάπη. Η μόνη θεμητή βία στην Εκκλησία και στη ζωή είναι η βία της αγάπης. Τι λέμε τη Μεγάλη Δευτέρα στο κάθισμα εκεί του όρθρου? Χριστός γάρ επίγεται του παθήν αγαθότητη, στο κάθισμα τα πάθη τα σεπτά. Χριστός γάρ επίγεται, βιάζεται ο Χριστός να πάθει από αγάπη για μας. Η αγάπη είναι πάθος απαθές. Είναι η μόνη θεμητή βία και είναι κρατεά, όπως λέγαμε και σε προηγούμενες συνάξεις μας, είναι κρατεά ως ο θάνατος. Αλλά ας επανέλθουμε στην Αγία Σκέπη της Παναγίας, και πριν από αυτό ας πούμε λίγα λόγια για τον Άγιο Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και εδώ θυμάμαι την περίπτωση μιας γιαγιάς στα χωριά μας, που πέρναγε εκεί κάποιος εμπορευόμενος γυρολόγος που πούλαγε και κουβαρίστρες και δαχτυλίδες.
δαχτυλίθρες και δαχτυλίδια και εικονίσματα. Και ζήτησε η γιαγιά να της δώσει τον Άγιο Δημήτριο. Αυτός όμως δεν είχε Αγίους Δημητρίους, θα ήταν Οκτώβριος, φαίνεται σχεδός, αλλά του είχαν μείνει πολλοί Αγιώργηδες. Και παίρνει ένα, γιαγιά γράμματα δεν ήξερε, και λέει πάρε γιαγιά. Παιδί μου, έκαμες λάθος. Αυτός είχε κόκκινο άλογο, τούτος έχει άσπρο άλογο, άλλον Άγιο θα μου έδωσες. Δεν ήξερε γράμματα. Α, λέει γιαγιά, τόσα χρόνια είχε το κόκκινο, δεν ξέρεις ότι του ψώφισε και πήρε άσπρο? Έτσι είναι, αλότης αθώας και αδόλου πίστεως, η οποία κινεί όρη και η οποία κάνει θαύματα. Ο Άγιος Δημήτριος λοιπόν, ο μυροβλήτης, είναι από τους μεγαλυτέρους Αγίους και μάρτυρες της Εκκλησίας μας, και μάλιστα Έλληνας, από τη Θεσσαλονίκη. Λέει η Ιερά Παράδοση και το Θείο Συναξάρι ότι τις παραμονές της Αλώσεως της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους τα 1430 έλαβε εντολή ο Άγιος Δημήτριος να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, από εκείνη την πατρίδα του, την οποία τόσους αιώνες είχε υπερασπιστεί και φροντίσει, είχε νικήσει βαρβάρους και πολεμίους και την είχε φυλάξει ελεύθερη. Τώρα επήρε εντολή να φύγει, να την αφήσει απροστάτευτη στην παιδαγωγία του Θεού μας, γιατί ο Κύριος ήθελε με την παιδαγωγία των Τούρκων τι να κάνει? Να αναγεννήσει τους Έλληνες Ορθοδόξους και όλους τους Χριστιανούς Ορθοδόξους, γιατί είχαν αφήσει την αγάπη την πρώτη, είχαν αφήσει την αγάπη στο Χριστό και την αγάπη και τη διακονία στο συνάνθρωπο, ελάτρευαν πλέον τον εαυτό τους και είχαν περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση. Και διάβασα χθες και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Εκεί κατά την άλωση και μετά την άλωση στη βασιλεύουσα μπήκαν οι Τούρκοι και τα καμανόλα γης Μαδιάμ έβαναν μέσα στις εκκλησίες και τα χοιρινά, και πάνω στην Αγία Τράπεζα έτρωγαν εκείνα. Και ένας που ήταν Άγιος και έβλεπε και έκλαιγε και λέει, Χριστέ μου, γιατί αυτό το κατάντημα, γιατί αυτή η ιεροσιλία, γιατί αυτή η βεβήλωση? Και τότε του αποκαλύπτει ο φιλάνθρωπος ότι καλύτερα αυτά τα γουρούνια να είναι στην Αγία Τράπεζα και στην εκκλησιά μου παρά τα άλλα που τόσα χρόνια με τις αμαρτίες και ανομίες με καταστενοχωρούσαν χάνοντας την ψυχή του. Ο Χριστός δεν στενοχωριέται τον προσβάλλομαι, αδελφοί μου, τόσο όσο στενοχωριέται γιατί χάνουμε την ψυχή μας. Γιατί χάνεται ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι? Γιατί μας αγαπάει. Και εμείς άμα χάνουμε κάποιον αγαπημένο μας, τι κάνουμε? Υποφέρουμε, στενοχωριόμαστε, κλαίμε, δεν ησυχάζουμε, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Βέβαια, γι' αυτό, αυτό το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι ο Χριστός μας εκδικείται ή ο Χριστός χαίρεται. Μα δεν χαίρεται ο Χριστός, ούτε πεθαίνουμε. Άλλωστε δεν τον έκαμε, ούτε το θάνατο έκαμε αυτός. Πώς λέει στην Παλαιά Διαθήκη? Ο Θεός θάνατον ουκ επίησε, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων. Δεν έκαμε το θάνατο και δεν χαίρεται με το θάνατο των ζωντανών, των ανθρώπων που είναι ζωή. Στενοχωριέται ο Χριστός μας λοιπόν για αυτό το πράγμα, γιατί χανόμαστε. Στενοχωριέται για μας. Αυτό το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, έχει σημασία μεγάλη. Πικραίνεται για μας και από μας. Δεν θέλει να χαθούμε, γιατί εκείνος ξέρει πόσο αξίζει μία μονάχα ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη. Μας επλήρωσε με το αίμα του και τη ζωή του. Μόνο με το αίμα και τη ζωή του ανθρώπου μπορεί να ισοσταθμίσει μία ψυχή και όλες οι ψυχές μαζί. Τόση αξία και υπεραξία έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και κλαίει ο Χριστός και δακρύζει Παναγιά και πονάνε οι Άγιοι και σύεται η γη και γίνονται τα τόσα.
γιατί πονούν και στενοχωρούνται αφάνταστα για τη δική μας την απώλεια. Αλλά έλα που είναι στη μέση το αυτεξούσιο, το δώρο αυτό της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός. Και τι να κάνει τότε ο Χριστός? Σκοντάφτει στο δώρο του. Δεν θέλει να το αγνοήσει, δεν θέλει να το καταργήσει και θέλει να το εκβιάσει. Αυτό είναι δημοκρατία, αδελφοί μου, και συνέπεια. Πραγματική δημοκρατία θέλει αρετήν και τόλμην. Τέτοια δημοκρατία έχει ο Θεός, Παναγία και οι Άγιοι. Έφευγε λοιπόν ο μυροβλήτης Άγιος από την αγαπημένη του πατρίδα, από τη Θεσσαλονίκη, και καθώς ερχόταν προς τα κάτω, αντάμωσε στο δρόμο τον Άγιο Αχίλιο, τον Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, τον Θαυματουργό. Και έκλαιγε και εκείνος και είχε λάβει την ίδια εντολή να φύγει από τη Λάρισα και να την αφήσει να πέσει στην παιδαγωγία των Τούρκων. Και είναι γεγονός, όπως σημειώνει ο μεγάλος και θηλυκός Μακρυγιάννης, ότι κατά την Τουρκοκρατία πολλοί αγίασαν. Και έχουμε αμέτρητους νεομάρτυρες που οι περισσότεροι είναι άγνωστοι, και τόσες άλλες υπάρξεις και προσωπικότητες που εθυσιάστησαν υπερπίστεως και πατρίδος, και με τα βάσανα αυτά αναγεννήθηκαν και σώθηκαν και μπήκαν στον παράδεισο. Γιατί η Τουρκοκρατία ήταν η μεγάλη παρασκευή του γένους μας. Τότε οι υπόδουλοι κατάλαβαν τον εσταυρωμένο Χριστό και ήρθαν κοντά του και αγκάλιασαν και τη θλιμμένη Παναγία. Τότε οι ψυχές τους ξανάνιωσαν, ανακαινίστηκαν, αγιάστηκαν. Γι' αυτό, όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ολόκληρη ιστορία της Τουρκοκρατίας είναι αγία ιστορία, αδελφοί μου. Γιατί ο άνθρωπος στις δυσκολίες, στις λήψεις, στους πόνους, στα βάσανα και στα δεινά, τι κάνει? Πλαταίνει, ξυπνάει, αναγεννάται, δραστηριοποιείται. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Το ξέρουμε αυτό. Είναι φτιαγμένος από τον πλάστη για τα δύσκολα. Είναι κατασκευής για τα δύσκολα. Γι' αυτό και στις δυσκολίες ο άνθρωπος τι κάνει? Μεγαλουργεί, πλαταίνει, υψώνεται, ανεβαίνει, γίνεται ήρωας, γίνεται μεγάλος και θαυμαστός. Σήμερα γιατί έχουμε αυτή την κατάπτωση και την ελληνορωμαϊκή παρακμή, αυτή την αβουλία? Γιατί μας χάλασαν οι ευκολίες, οι μεγάλες ευκολίες που παρέχει, σ' όσους βέβαια παρέχει, ο πολιτισμός, που είναι πηγή δυστυχίας πολλές φορές, και η καταναλωτική κοινωνία. Η διαφήμιση πλέον έχει γίνει επιστήμη και προσπαθούν με χίλιους τρόπους και μέσα και τερτύπια, και δεν επινοούν, ό,τι θέλεις επινοούν, προκειμένου να διαφημίσουν ένα εμπόρευμα και να μας πείσουν ότι αν δεν το πάρουμε αυτό θα χαθούμε, ή θα είμαστε κατώτεροι, ή θα είμαστε απολύτιστοι, ή ξέρω εγώ τι άλλο. Και ανταμώθηκαν οι Άγιοι, φιλήθηκαν, κλάψανε και πήγαν εκεί που τους έστειλε ο Κύριος, αφήνοντας τις πόλεις τους, τις πατρίδες τους αφύλακτες και αφρούρητες, για να έλθουν οι εθνικοί ευεργέτε μας οι Τούρκοι. Όπως και ο δαίμον είναι εθνικός ευεργέτης, προσωπικός ευεργέτης, και να μας φέρουν στα ίσα μας, να μας νουθετήσουν. Τι σημαίνει νουθετώ? Νους και θέσεις. Να πάει ο νους στη θέση του. Γιατί ψηλώνει πολλές φορές, ξεφεύγει πολλές φορές, και τότε απολείπει ο Θεός Αντώνιον. Έτσι λοιπόν,
και χρόνια πολλά επερίμενε ο μυροβλήτης Άγιος την απελευθέρωση της γλυκητά της πατρίδος του, ή το φιλόπατρης ο Άγιος Δημήτριος, πολύ φιλόπατρης. Σήμερα όποιος είναι φιλόπατρης εμπέζεται από τους πολλούς, είτε σκόπιμα είτε ανόητα, εμπέζεται και τον θεωρούν σοβινιστή, εθνικιστή, άλλο σοβινιστής, άλλο εθνικιστής και άλλο φιλόπατρης. Η φιλοπατρία είναι υγεία, είναι καθήκον, είναι ισορροπία. Αλίμονο. Την πατρίδα μας οφείλουμε να την αγαπάμε και ο Χριστός μας την αγαπούσε. Και όταν δεν τον ήθελαν εκεί έκανε άλλη πατρίδα, την Καπερναούμ, τη δεύτερη πατρίδα του. Έτσι. Και ο Άγιος Δημήτριος το φιλόπατρης. Και εμείς ασήμεθα φιλοπάτριδες. Ας αγαπούμε την Ελλάδα μας, την ελληνοορθόδοξη χώρα μας, η οποία τόσες φορές και επί τόσους αιώνες μας έχει τιμήσει, μας έχει γαλουχήσει, μας έχει φροντίσει και μας φροντίζει, και εμείς της οφείλουμε ευγνωμοσύνη και προστασία. Ο Άγιος Δημήτριος είναι στο αίμα του φθινοπόρου, γιατί η μελαγχολία του φθινοπόρου ταλαιπωρεί της υπάρξης. Τον έβαλε εκεί ο Χριστός και η Εκκλησία για να δίνει θάρρος και αισιοδοξία στις αδύνατες και αποκαμωμένες υπάρξεις. Γιατί ο Άγιος είναι το φως, είναι η νίκη, είναι η χαρά, είναι η αγάπη, είναι η δύναμη, είναι η προστασία και η στοργή. Και στο αίμα της Άνοιξης, που και εκείνη είναι μια δοκιμασία μεγαλύτερη ίσως από το φθινόπωρο, έβαλαν οι πατέρες και η Εκκλησία τον ντροπεοφόρο Άγιο, τον Άγιο Γεώργιο, τον Θαυματουργό. Τι ωραία! Αυτές τις μέρες γίνεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από πού ξεκίνησε? Από τον Άγιο Δημήτριο, από τα λεγόμενα Δημήτρια, τις εορτές που έκανε από τον 6ο αιώνα προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, που είχαν και προέκταση της εμποροπανηγύρης. Στο δυτικό μέρος της πόλεως, εκεί έστεναν τα μαγαζιά τους οι έμποροι και τους οίκους εκθέσεως θα λέγαμε, και ήτο πόλεις εκτός της πόλεως, και εκεί ήρχονταν από τα πέρατα της οικουμένης και εξέθεταν και πολλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Λοιπόν, η αρχή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι από τα Δημήτρια, από τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές πράξεις που εγίνονται τότε. Και τον τιμά λοιπόν Θεσσαλονίκη τον Άγιο Δημήτριο, γιατί και την ημέρα της χάρης του, τα 1912, ελευθερώθη από τους Τούρκους, και εκείνος την προστατεύει πάντοτε και δεν την αφήνει ποτέ, αλλά και κάθε ύπαρξη και ψυχή που τον επικαλείται τρέχει και φθάνει και προφθάνει και βοηθάει, αρκεί εμείς στη δύσκολη την ώρα να μην μένουμε πολύ στην κλαψοφαγούρα και ομφαλοσκόπησή μας. Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε ένα πρόβλημα, τι κάνουμε? Επικεντρώνουμε σε αυτό. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Προπαντός δεν μιλάμε και δυσκολευόμαστε. Ενώ αν μιλήσουμε και στον αέρα ακόμα, που λέει ο μεγάλος Ευρυπίδης, πόσο μάλλον σε έναν Άγιο, πόσο περισσότερο στην Παναγία και στο Χριστό μας, αλλά και σε έναν αδελφό μας, σε μια ψυχή. Τι γίνεται άμα μιλήσουμε? Αλλάζει το κλίμα. Αλλάζει το κλίμα. Αλλάζουμε διάθεση, αλλάζει περαίως ατμόσφαιρα. Για το Άγιος τι είναι? Πραγματικότης, αντικειμενική πραγματικότης ο Άγιος και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Εκείνος που έφτιαξε το αυτί, λέει ο προφητάναξης Δαβίδ, ακούει, και εκείνος που έπλασε το νου, καταλαβαίνει. Αρκεί να φωνάξουμε, αρκεί να μιλήσουμε, έστω και αν μαλώσουμε τον Άγιο, έστω και αν παραπονεθούμε στην Παναγία, έστω και αν κάνουμε οτιδήποτε, αρκεί να εκφραστούμε, αρκεί να μιλήσουμε, τότε διαφοροποιούνται τα πάντα. Γιατί ξέρει ο Χριστός και η Εκκλησία
ότι με την προσευχή αλλάζουν όλα, γιατί η προσευχή είναι επικοινωνία και σπάζει το φράγμα της μοναξιάς, το φράγμα της απομονώσεως, και μας φέρει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη και πολύτροπη και αρρύφνητη αγάπη μας τον Χριστό και τους Αγίους Του. Γι' αυτό στις δύσκολες τις ώρες ας ψελίζουμε κάτι, ας λέμε κάτι ή ας βάλουμε και κάποιον άλλο να πει κάτι, και τότε ξεπερνάμε και λέει ο λαός μας, γλίτωσέ με τη δύσκολη την ώρα να ζήσω 1000 χρόνια. Έτσι λοιπόν εορτάζομαι την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. Για να αφήσουμε τον Άγιο Δημήτριο, θα μπορούσαμε πολλά να πούμε για εκείνον, αλλά δεν τελειώνουν. Να σε έχουμε την ευχή, την ευλογία, τη χάρη και προστασία του, και εμείς και όλοι οι οικουμένοι. Αφού το απολυτήριο λέει «Μέγαν έβρατο εν της κινδύνης σε υπέρμαχον οι οικουμένοι», και ας πάμε λίγο στην Κυρά Παναγιά μας να πούμε και για εκείνη κάποια ψελίσματα, κάποιες σκέψεις, κάποιες εντυπώσεις μας. Η εορτή της Αγίας Σκέπης είναι βυζαντινή εορτή. Τον 10ο αιώνα, στο πρώτο μισό του περίπου εκεί, αγαρινοί Άραβες, βάρβαροι, είχαν περικυκλώσει τη βασιλεύουσα. Πόσες φορές δεν την είχαν περικυκλώσει και δεν είχαν πολιορκήσει και δεν είχε κινδυνεύσει. Κι όμως η υπέρμαχος στρατηγός πάντοτε νικούσε, τους διασκόρπιζε και έφερνε πάλι την ησυχία και την ειρήνη στην αγαπημένη της βασιλεύουσα και τη βυζαντινή γενικότερον αυτοκρατορία. Ο κίνδυνος το προφανής ή το μέγας. Έκαμα λοιπόν ολονυκτία στο ναό των Βλαχερνών και παρακαλούσαν κλήρος και λαός τη Θεομήτωρα. Ανάμεσά τους ήτο και δύο Άγιοι, ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, και ο μαθητής αυτού Επιφάνιος. Σε μια στιγμή, καθώς συνεχίζεται η αγρυπνία και η ηκεσία και η δέησης, βλέπει ο Άγιος Ανδρέας να μπαίνει από τη βασιλική πύλη του ναού, την κεντρική πόρτα της εκκλησίας, η Παντάνασα, υποβασταζωμένη από τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, τον κουμπάρο της, και ακολουθουμένη από φοβερών οψίκιων, δηλαδή γαμήλια πομπή, το οψίκιο ακολουθία θα λέγαμε εδώ, από λευχημονούντας Αγίους. Μπήκε στη μέση της εκκλησιάς, γονάτισε, ύψωσε τα χέρια της και παρεκάλεσε τον Υιόν και Θεόν της, τον δυνάμενον σώζην, να επέμβει για μία ακόμη φορά και να ελευθερώσει την βασιλεύουσα που επολιορκείτο. Προσευχήθη με τα δακρύων ώρα πολύ. Ο λαός δεν έβλεπε, ο Άγιος Ανδρέας έβλεπε και ο μαθητής του Επιφάνιος που του έλεγε σιγά σιγά, «Οράς Πάτερ, βλέπεις Πάτερ, βλέπεις Πάτερ, βλέπω τέκνον την Παντάνασα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και με τόσους άλλους Αγίους. Η Άγια Κάθιντος είναι σταλμένη και ευχόμενη και εκείνη ένα γύρω της». Ύστερα προχωρεί προς το Ιερό Θυσιαστήριον και προσεύχεται πάλι. Ανεβαίνει στο Σολέα, στο κεφαλόσκαλο της ωραίας πύλης, και εκεί τι κάνει? Πάλι ψώνει τα χέρια και παρακαλεί θερμότατα με τα δακρύων, και ύστερα βγάζει το μαφόριον, θα λέγαμε το σκέπασμά της, το κάλυμά της, απλά την τσεμπέρα της, το τσεμπέρι της, το βγάζει και το απλώνει με τα μεγαλόπρεπα χέρια της επάνω από όλον τον λαό, και το κρατούσε ώρα πολύ και προσευχόταν θερμότατα και με τα δακρύων για το λαό και για την πόλη της. Και ύστερα, όπως ήρθε
έφυγε. Το είπαν ο Άγιος Ανδρέας και ο μαθητής του αυτό το θαύμα στο λαό και άρχισαν όλοι να κλαίνε, να ευχαριστούν την Παναγία, να δοξολογούν το Θεό και να παρακαλούν εγκάρδια για την ελευθερία, αφού είχε τονωθεί το πεσμένο τους φρόνημα και το ηθικό τους, το καταπτωημένο. Και βγήκαν έξω το πρωί σαν τελείωσε η ιερά αγρυπνία και λειτουργία και ολονυχτία, και τι, πάνε στα τείχη και τι βλέπουν, οι εχθροί είχαν φύγει, είχαν απομακρυνθεί τρέχοντας, μηδενός διώκοντος, τουλάχιστον κατά το φαινόμενο. Η Παναγία έκαμε πάλι το θαύμα της, άπλωσε τη σκέπη και προστασία της και έσωσε για μία ακόμη φορά την βασιλεύουσα πόλη, την οποία ο ιδρυτής και κτήτορ αυτής Μέγας Κωνσταντίνος αφιέρωσε στην Παναγία Μητέρα του Χριστού, την αφιέρωσε σε εκείνη και την όρισε προστασία και σκέπη και υπέρμαχο στρατηγό, και επί 1100 τόσα χρόνια την περιέσκεπε η Παναγία. Το θαύμα έγινε γνωστό παντού, έφτασε σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη, φιλοτεχνήθησαν ιερά εικονίσματα, ανηγέρθησαν ιεροί ναοί, φιλοπονήθη ιερά ακολουθία της Αγίας Σκέπης και εόρταζε η Ορθόδοξος Εκκλησία την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, πρώτη του μηνός Οκτωβρίου. Και αναλογιζόμουν προχθές, και τι δεν έγινε κατά το μήνα Οκτώβριο, πόσα μεγάλα γεγονότα, πολιτικά, ιστορικά, θρησκευτικά, πάρα πολλά. Και τον 12ο αιώνα η εορτή της Αγίας Σκέπης διεδόθη και στην Αχανή Ρωσία. Όλες οι σλαβικές ορθόδοξες χώρες έχουν σε ιδιαίτερη θέση και εκτίμηση αυτή τη μεγάλη εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Εξαιρέτως δε οι Έλληνες ετοίμων και τιμούν τη μεγάλη αυτή εορτή της Θεοτόκου, που υπάγεται σε εορτές θεομητορικών αμφίων μαζί με την Αγία Ζώνη και την τιμία αισθήτα, το φόρεμα της Θεοτόκου. Στα 1940, 28 Οκτωβρίου, η Ιταλία ανετίως μας εκήρυξε τον πόλεμο και μας επετέθη. 28 Οκτωβρίου, πάμε λίγο πίσω, του έτους 312 μετά Χριστόν, ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών, ο Μέγας και Απόστολος Κωνσταντίνος, ενίκησε παρά τη Μουλβίαν γέφυρα του Τιβέρεως ποταμού στη Ρώμη τον συναυτοκράτορα του Μαξέντιον, τον απέσιον αυτόν τύραννον, ο οποίος είχε ταλαιπωρήσει την αυτοκρατορία όσο λίγη, και γι' αυτό ήλθε εναντίον του ο Κωνσταντίνος να ελευθερώσει την αυτοκρατορία από τους τυράννους. Και ακριβώς 28 Οκτωβρίου τη σύμπτωση, όπως θέλετε πέστε το, ενίκησε τον Μαξέντιον, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα και επνίγει από την απελπισία, από το φόβο του, από τη Θεία Δίκη, δεν ξέρω εγώ, ο ίδιος ξέρει και ο Θεός. 28 λοιπόν Οκτωβρίου 1940 επιτίθενται πάλι οι Ρωμαίοι εναντίον της Ελλάδος μας, της Ελληνοορθοδόξου Ελλάδος μας. Και τι γίνεται τότε? Λαός και ηγεσία ηνωμένοι βροντοφώναξαν το μεγάλο όχι, το οποίο είπε ο πρωθυπουργός της χώρας
εκεί γύρω μετά τα μεσάνυχτα στον Ιταλό πρέσβη, και το όχι εκείνο το εγκολπώθηκε ο λαός, το έκαναν σημαία, και όλοι με μια φωνή, με μια ψυχή και μια καρδιά είπαν όχι, και έτρεξαν να αντιμετωπίσουν και να αναχαιτήσουν τον βάρβαρο εισβολέα. Είχαν δε μαζί τους την Παναγία, την Αγία Σκέπη της. Την έβλεπαν στρατιώτε και αξιωματικοί να τους σκεπάζει. Μάλιστα την πρώτη μέρα που έμπαιναν στη Βόρειο Ήπειρο, ότι δεν έχει τραβήξει αυτή, πόσες φορές δεν έχει ελευθερωθεί και τώρα ταλαιπωρείται. Και τους επετέθησαν ιταλικά αεροπλάνα, έμπαινε το πρώτο σύνταγμα. Τι έγινε, σε μια κοιλάδα προχωρούσαν. Καθώς έφτασαν από πάνω τους τα αεροπλάνα και ήταν έτοιμα να ρίξουν, ήρθε ένα σύννεφο και σκέπασε τον ουρανό της περιοχής εκείνης και εκάλυψε τους στρατιώτες και αξιωματικούς Έλληνας. Και έχασαν λοιπόν το στόχο τους τα αεροπλάνα, έπαθαν σύγχυση, δυσκολεύτηκαν και ξαναγύρισαν στη βάση τους χωρίς να χτυπήσουν κανένα. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Και άλλοτε πάλι είχε παρουσιαστεί η Παναγία και είχε πει σε αξιωματικούς Έλληνες, εμένα σαν γιαγιά εφάνηκε καλοκάγαθη, εμένα που βλέπετε με έστειλε ο γιος μου να σας πω ότι είμαστε μαζί σας, γιατί αυτή η επίθεση είναι εντελώς άδικος και απάνθρωποι. Γι' αυτό να μην φοβήστε, είμαστε μαζί σας και θα νικήσετε, μη φοβήστε τίποτα. Και όντως πάλεψαν ως ήρωες, ως υπεράνθρωποι, και χάρισαν την πρώτη νίκη στους συμμάχους μας, τη στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη όλη, από τους Γερμανούς και Ιταλούς και όποιους άλλους, είχε σχεδόν ισοπεδωθεί και όλοι τα είχαν παίξει και τα είχαν χάσει. Η Ελλάς εχάρισε την πρώτη νίκη στους συμμάχους, αναπτερώθηκε το ηθικό τους, και ύστερα τα πράγματα σιγά σιγά επήραν άλλη τροπή και κατέληξαν στη νίκη των συμμάχων μας και στη συντριβή των αντιπάλων μας. Η Γερμανία που ήταν η κυρία αιτία συνετρίβει, εδιχάστη, ισοπεδώθη. Ταλέποροι άνθρωποι και εκείνοι, έχουν τόσα χαρίσματα, αυτός ο λαός έχει τόσα χαρίσματα, έχει τόση σοφία, έχει τέτοια δύναμη, έχει τέτοιο μεγαλείο, αλλά άμα πέσει κανείς σε αρχηγούς δυσκολεμένους μπορεί να φτάσει σε όλα τα κακά και να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικουμένη. Βοηθούσε λοιπόν η Παναγία ακόμη και στρατιώτες ολιγόπιστοι και δημοσιογράφοι αμφιβάλλοντες. Τι έγραφαν και τι έστελαν σαν ανταποκρίσεις από το μέτωπο στις εφημερίδες και στα άλλα μέσα, ότι εδώ λέει ένας μεταξύ των άλλων, εδώ γινόμαστε όλοι κατά ανάγκην πιστοί με αυτά που βλέπουμε και με αυτά τα οποία λαβαίνουμε. Ήταν ολοφάνερη η παρουσία και η χάρη της Παναγίας και των Αγίων. Γράφει κάποιος Ιταλός σε ένα ημερολόγιο, στρατιώτης της εποχής εκείνης πολεμούς, το έγραψε αργότερα γιατί επέζησε, ότι βλέπαμε απέναντι τους Έλληνες με τα όπλα τους και με την εγγένη πολεμική τους εξάρτηση να φαντάζουν ως ήρωες, ως υπεράνθρωποι, και τους νιώθαμε και καταλαβαίναμε πως έρχονται από το υπερπέραν, και ήρχοντο από το υπερπέραν αφού είχαν μαζί τους συμμάχους ουράνιες δυνάμεις, την υπέρμαχο στρατηγό, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τους Αγίους και μάρτυρες της πίστεως και της Εκκλησίας. Είχαν κάνει όλοι αυτοί ένα αραγή συνασπισμό μαζί με τον ελληνικό στρατό και κατετρόπωσαν τους βαρβάρους. Και έτσι η Παναγίτσα έδινε ένα όμορφο μάθημα στους υπερηφάνους Ιταλούς,
τους έδινε όμορφο μάθημα για εκείνο που τις έκαναν 15 Αυγούστου 1940 βυθίζοντας άνανδρα την Έλλη, το πλοίο μας το πολεμικό. Και οι στρατιώτες εκείνοι, οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρασία προσφυγόπουλα, μικρά παιδιά, και μεγάλωσαν και πήγαν τώρα να πολεμήσουν την πατρίδα, για την πατρίδα, έδιναν ένα μάθημα στους Ιταλούς, οι οποίοι φεύγοντας από την Ατάλια και από τα λοιπά μέρη της Μικράς Ασίας και αφήνοντας τον οπλισμό και το υλικό και τα πάντα στους Τούρκους, συνετέλεσαν στο να λάβει η μεγαλύτερη κατάσταση κακή, τροπή κακή, θα έλεγα καλύτερα, η μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή στο να χαθούν περισσότεροι Έλληνες. Και τώρα τους έδιναν την απάντηση, εκείνα τα προσφυγόπουλα που ανδρώθηκαν αφού επέζησαν της μικρασιατικής καταστροφής και τώρα πολεμούσαν στο μέτωπο για την πίστη και την πατρίδα. Το άδικο δεν ευλογείται. Δεν ευλογείται το άδικο. Έλεγε λοιπόν, για να επανέλθω, τελείωσε, ο στρατιώτης εκείνος ο Ιταλός, αυτό που σας είπα, έβλεπε τους Έλληνες στρατιώτες να έρχονται από το υπερπέραν και ήρχοντο. Είχαν την Παναγία και τον Χριστό και τους Αγίους. Είχαν το δίκαιο με το μέρος τους. Και γι' αυτό μπόρεσαν και άντεξαν και νίκησαν και μετά υπέφεραν και την κατοχή και έδιωξαν μετά από 4 χρόνια και τους βαρβάρους και έγιναν τόσα καλά. Και όταν οπισθοχώρησαν οι Έλληνες στην Αλβανία αφού είχαν παρέμβει και οι Γερμανοί και κατέρευσε εκεί το μέτωπο, έφτασαν οι Ιταλοί στρατιώτες και κοίταζαν τα χαρακώματά μας, τα φυλάκια, τα αναχώματα, και τι βλέπαν? Να είναι σαν τα δικά τους και χειρότερα, ταπεινά, ευτελή, την ποτένια. Και είπαν, μα τι έγινε εδώ? Πώς εμείς τους βλέπαμε έτσι? Ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα και τους έβλεπαν υπεράνθρωπους και ήρωες. Δυστυχώς πέρασε η ώρα, θα ήθελα περισσότερα να πω αλλά δεν προλάβαμε. Ας με συγχωρέσει η αγάπη σας, η Αγία Σκέπη της Παναγίας ασκεπάζει την Ελλάδα μας, τον ένδοξο στρατό μας, που στρατός δεν είναι κακό, είναι ο ένοπλος λαός, μην το ξεχνάμε αυτό, και έχει ευλογία να υπερασπίζεται τη χώρα μας. Ας φρουρεί η Παναγία τους άρχοντές μας και τον κλήρο και τον λαό και όλους και την οικουμένη ολόκληρη, και ας μας έχει πάντοτε κάτω από την Αγία Σκέπη της, και αιωνία η μνήμη εκείνων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για έναν Άγιο Αυτοκράτορα. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρώθησα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεό. Αγία βοηθειά μας, καληνύχτα σας. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή
εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.